Η Ευανθία, με τα 50 της χρόνια, ένιωθε σαν νεαρή κοπέλα. Ο έρωτας για τον κύριο Ανέστη, το νεότερο αφεντικό της στο πολυκατάστημα, την είχε κατακυριεύσει. Κάθε μέρα, τα μάτια της τον έψαχναν, καρφωμένα πάνω του, γοητευμένα από το γέλιο του, το βλέμμα του, την ευγένειά του. Ντρεπόταν όμως να εκδηλωθεί, φοβισμένη από τη διαφορά ηλικίας, από την κοινωνική κριτική, από την πιθανή απόρριψη. Μια μέρα, η μοίρα έπαιξε το παιχνίδι της. Η απογραφή στο πολυκατάστημα έφερε μια απρόσμενη εγκύτητα. Η Ευανθία, μετρώντας ήδη σε ένα σκοτεινό ράφι, ένιωσε ξαφνικά χέρια στους ώμους της. Ήταν ο κύριος Ανέστης. «Ευανθία», ψιθύρισε, «θέλω να σου πω κάτι». Η φωνή του, ζεστή και βραχνή, έστειλε κύματα ρίγη στην πλάτη της. Γύρισε και τον κοίταξε στα μάτια. «Μου αρέσεις», είπε εκείνος, τα μάτια του γεμάτα ειλικρίνεια. «Και ναι, ξέρω τη διαφορά ηλικίας, αλλά δεν με νοιάζει. Σε θέλω». Η Ευανθία ένιωσε σαν να είχε χτυπηθεί από κεραυνό. Ο κόσμος γύρω της θόλωσε, μόνο η φωνή του Ανέστη και η ζεστασιά του αγγίγματός του ήταν αληθινές. Χωρίς δεύτερη σκέψη, τον αγκάλισε και τον φίλησε. Το φιλί τους ήταν παθιασμένο, γεμάτο πόθο και συγκρατημένη επιθυμία. Χώρισαν για μια στιγμή, λαχανιασμένοι, τα μάτια τους ολοζώντανα. «Έλα μαζί μου», ψιθύρισε ο Ανέστης. Χέρι-χέρι, πέρασαν στην αποθήκη, ένα σκοτεινό και ήσυχο καταφύγιο. Εκεί, πάνω σε στίβες με κουτιά, ο έρωτάς τους άνθησε. Ο Ανέστης, με χέρια απαλά και βλέμμα τρυφερό, την έγδισε, αποκαλύπτοντας το σώμα της που φλεγόταν από πόθο. Τα χείλη του χάιδεψαν το δέρμα της, αφήνοντας καυτά σημάδια επιθυμίας. Η Ευανθία, παραδομένη στην αγκαλιά του, ξέχασε τα πάντα. Η ηλικία, οι κοινωνικές συμβάσεις, οι φόβοι, όλα έσβησαν μπροστά στην ένταση του έρωτά τους. Ένιωθε σαν νεαρή κοπέλα, γεμάτη ζωντάνια και πάθος. Για ώρες, τα σώματά τους ενώθηκαν, σε μια ιερή τελετή έρωτα και αφοσίωσης. Ο Ανέστης, με δεξιοτεχνία και τρυφερότητα, την οδήγησε σε άγνωστες κορυφές ειδονής, χαρίζοντάς της μια εμπειρία που θα σφράγιζε για πάντα τη μνήμη της. Όταν τελικά ξύπνησαν από το όνειρο του έρωτά τους, αγκαλιάστηκαν σφιχτά, νιώθοντας μια βαθιά σύνδεση, μια σπάνια οικειότητα. Η Ευανθία, στα μάτια του Ανέστη, είδε όχι μόνο τον έρωτα, αλλά και τον σεβασμό, την τρυφερότητα, την αποδοχή. Ξέρει πως ο δρόμος τους ίσως να μην είναι εύκολος. Η κοινωνική κριτική, οι προκαταλήψεις, ίσως να σκιάσουν την ευτυχία τους. Όμως, η Ευανθία νιώθει πλέον δυνατή, έτοιμη να διεκδικήσει τον έρωτά της. Ο Ανέστης της έδωσε θάρρος, της ξύπνησε συναισθήματα που νόμιζε πως είχαν χαθεί για πάντα. Στα μάτια του, βλέπει όχι μόνο τον εραστή, αλλά και τον φίλο, τον σύντροφο, τον άνθρωπο που την κατανοεί και την αγαπά. Ξέρει πως μαζί μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο. Η αποθήκη, σκηνή του παράφορου έρωτά τους, γίνεται πλέον το μυστικό τους καταφύγιο. Εκεί, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, ζουν στιγμές πάθους και τρυφερότητας, χτίζοντας μια σχέση γεμάτη ειλικρίνεια και αφοσίωση. Η Ευανθία, με τη λάμψη του έρωτα στα μάτια, νιώθει πλέον πιο αισιόδοξη και δυνατή. Η διαφορά ηλικίας, που κάποτε φάνταζε ανυπέρβλητο εμπόδιο, μοιάζει πλέον ασήμαντη μπροστά στην αστήρευτη αγάπη που νιώθουν. Ξέρει πως η κοινωνία ίσως να μην τους καταλάβει. Όμως, η Ευανθία έχει πλέον μάθει να ακούει την καρδιά της. Και η καρδιά της συθυρίζει μόνο ένα όνομα, Ανέστης. Η ιστορία της Ευανθίας και του Ανέστη είναι μια ιστορία έρωτα και θάρρους. Μια ιστορία που υμνεί την αστήρευτη δύναμη της αγάπης, που νικάει κάθε εμπόδιο και αγγίζει την ψυχή.